απόγνωση και κοροϊδία. Τον περασμένο Απρίλιο, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τα λίμματα στο ποτάμι, λίγα μέτρα από τη γέφυρα της Φινικιάς, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για επεξεργασμένα λίμματα της AI μετά από σπάσιμο αγωγού, ο οποίος αποκαταστάθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Μιλάνε για πράσινη Ελλάδα. Ποια είναι η πράσινη Ελλάδα? Τρεις μήνες μετά, τα λίμματα συσσωρεύτηκαν στο γιόφυρο, λίγα μέτρα πριν την παραλιακή λεωφόρο, με τη δυσοσμία να είναι αφόρητη, ενώ υπήρξε και νέα διαρροή της AI στο επίμαχο σημείο, με τους αγανακτισμένους δημότες να κάνουν λόγο για διαφορία της AI. Από κάτω, ο ποταμός παίρνει ακόμα διαρροές από τις γραμμές του βιολογικού. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα? Έχει γίνει ένα έλος μόνιμο. Υπάρχουν δυσοσμίες, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν έρχεται κανείς επίσημος φορέας να δώσει κάποια λύση. Δηλαδή στο έλεος του Θεού, τίποτα. Έχουμε κάνει οχλήσεις συνεχόμενες, έρχονται, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Τα λίμματα είναι στην πόρτα μας. Τα κουνούπια δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Σε εκλογές ξέρουν να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, να μαζεύουν ψήφους. Τώρα δεν υπάρχει. Η καρέκλα μονιμοποιήθηκε, θα περάσουμε την καρέκλα τώρα. Μα οι κάτοικοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Είναι πρόβλημα που πρέπει να το λύσει η ΔΕΙΑΗ. Και αύριο ενδεχομένως ή τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουν με τεχνικές λύσεις να το αντιμετωπίσουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα χρησιμοποιήσουν βιτιοφόρα για να πάρουν μια μεγάλη ποσότητα και ενδεχομένως εξετάζουν και την άλλη πρόταση που τους κάναμε, να μεταφέρουν με αντλίες τα υπόλοιπα λίμματα στο αντλιοστάσιο που υπάρχει εκεί κοντά για να μεταφερθούν πάνω στο βιολογικό για επιπλέον επεξεργασία. Τα λίμματα παραμένουν στάσιμα, δημιουργώντας ένα έλος λιμάτων. Η κατάσταση είναι υποπνικτική, με τους δημότες να θέτουν ζητήματα δημόσιας υγείας και να προχωρούν στη συλλογή υπογραφών προκειμένου να προβούν σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα σημεία διαρροής. Τα δείξαμε και την προηγούμενη φορά, ακόμα εκεί πέρα είναι, εκεί τρέχουν τα νερά, τα λίμματα μάλλον πια νερά μέσα στον ποταμό. Μόλις ο αέρας ιδίως πέσει το βράδυ, η μυρωδιά είναι αβάσταχτη, αφόρητη. Προχθές ειλικρινά το παιδί μου ζαλιζότανε, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έχουν εκατομμύρια μαύρα κουνούπια, δεν ξέρω πώς μα έχουν μολύνει το σώμα του παιδιού μου και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Μία φορά βρήκα τον κύριο Βορεξάκη, ο οποίος μου έλεγε ασαφή πράγματα. Μου έλεγε ότι άλλες φορές λέει μυρίζει και άλλες φορές δεν μυρίζει. Και τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα κάθομαι στο σπίτι μου, δηλαδή μόνο τα δεν μυρίζει, και τις άλλες μέρες θα φεύγω? Τα επόμενες κινήσεις μας είναι να γίνει μια έντυπη καταγγελία προς τους αρμόδιους φορείς, η οποία θα φτάσει και στον εισαγγελέα, και από εκεί έπειτα θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Διότι τα λίμματα αυτή τη στιγμή και τώρα που μιλάμε τρέχουν μέσα στον ποταμό. Αυτά τα λίμματα που πάνε? Πρώτον, μολύνουν τη θάλασσα, μολύνουν το περιβάλλον. Ήταν ένας ποταμός ο οποίος είχε μέχρι λευκούς παπαγάλους, καταστράφει το περιβάλλον. Είναι δυνατόν να δηλαδή κινδυνεύουν οι ζωές μας, να κινδυνεύουμε εμείς, να αναπνέουμε αυτές οι βρωμίες, τα κουνούπια να είναι σε σημείο να μην έχουν να καθαρίσουν, να βγάλουν τουλάχιστον αυτά τα καλάμια, τις βρωμίες να μαζεύουν, να κάνουν ένα ψεκασμό πάνω. Τρίτης κατηγορίας πολίτες, στην Ουγκάντα βρισκόμαστε. Βεβαίως, υπάρχει μια μικρή διαρροή που την ξέρει η AI, με την οποία σας είπα επικοινωνούμε. Και διαβεβαίωσαν ότι θα προσπαθήσουν να την κλείσουν και αυτήν τη διαρροή. Ο Νίκος Ξυλούρης πρότεινε τεχνικές λύσεις προς τη ΔΕΙΑΗ, προκειμένου τα λίμματα είτε να συλλεχθούν είτε να μεταφερθούν στο βιολογικό για περαιτέρω επεξεργασία. Όμως σε καμία περίπτωση, όπως σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, δεν πρέπει τα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Και δεν το επιτρέπουμε ούτε εμείς, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα με τους λουόμενους και δεν δεχόμαστε τέτοια λύση, γιατί μας έγινε και αυτή η πρόταση. Αρνηθήκαμε και σωστά αρνηθήκαμε, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα στη θάλασσα με τους λουόμενους.